Και πώς και με θυμήθηκες εσύ, Κώστα, μετά από τόσο καιρό, αφού εσύ είχες χαθεί. Ωραία, χαρήκα πολύ δουλειές, ρε φίλε. Τρέχω όλη μέρα. Άστα, περιμένω και κάτι συγκινήσει αύριο. Μα ρε φίλε, δεν προλαβαίνω. Να προλάβω τι, να προλάβω τι, πες μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που με κάλεσες, anyway. Εγώ τους φίλους, να ξέρεις, δεν τους ξεχνάω ποτέ. Αλήθεια όμως. Δεν μου πες. Με τους δικούς σου τα βρήκες. Γιατί κάτι μου είχες, δεν ξέρω, θυμάμαι την τελευταία φορά που σε είδα, κάτι μου είχες αναφέρει. Τώρα, τα βρήκες ή δεν τα βρήκες. Για πες μου. Ούτε τα βρήκα και ούτε πρόκειται. Δεν με ξέρουν, δεν τους ξέρω. Άσε, χώρισα και με την ξαδέρφη σου, όλα καλά μου πάνε. Και ο πουλής τι ήθελε να σου πω. Με κινητός. Sorry. Ο πουλής τι ήθελε να σου πω. Τα πράγματα παίρνε τα αργά, ρε παιδί μου. Μη βιάζεσαι γενικότερα. Δηλαδή, μην πέφτεις κατευθείαν. Σιγά σιγά, όλα θα γίνουν, όλα θα στρώσουν κάποτε. Ούτε μη βιάζεσαι, ούτε βλακίες τώρα. Σιγά σιγά, με το χρόνο τους, όλα έρχονται σε μια σειρά. Είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Ειλικρινά σου μιλάω. Πάρα να διάσω και έρχομαι. Στο καλό. Δύο λεπτά θα κάνω. Έλα, ξαδελφή. Τι γίνεται, πήρες τηλέφωνο. Έλα, εντάξει, θα το πεις το θέμα. Τι εννοείς άμα έφτακα στα άκρα, εσύ δεν μου πεις ότι σε χτύπησε. Εσύ δεν μου το πες, παιδί μου. Τελείωσε. Το τακτοποίησα, σου είπα. Είπα, τελείωσε. Θα σε πάρω εγώ αύριο τηλέφωνο, έλα. Σχόλα τώρα. Είπα, θα σε πάρω εγώ αύριο τηλέφωνο, έλα, έχω δουλειά μπροστά μου, έλα. Έλα, τα λέμε αύριο.